Λοιπόν, τα υλικά τα θυμάσαι? Στο περίπου τώρα. Είναι πολλά. Πού να τα θυμάμαι. Κανονικά δίνουμε ένα λεπτό σε κάθε ομάδα να τα μαζέψει. Σε εσένα θα δώσουμε 1,5. Γιατί άμα τα πει με τον τρόπο το δικό σου. 1,5. Θα προλάβει. Όχι, ένα. Έχει με δίκαια εδώ. Αμέσως να τσιμπάμε. Πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Πάβα, πάρε γρήγορα. Κολοκύθα, τζίτζερ, λεμόνι, κρεμμύδι, σκόρδο, πατάτα, καρότο. Πάρε πολλά. Καρότα, πάρε. Πάρε και κανένα δύο έτσι, όχι όλα κάτω. Καρότα πήρες. Ποιο? Καρότα. Όχι, όχι, όχι. Άστα, μαζεύω. Άστα, εκεί, πάρε καρότα. Λάδι. Αλάτι. Καρότα πάρε, ρε. Πήρα, ρε. Από εδώ πέρα τι άλλο θες? Πατάτες πήρε, σκόρδο και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ω, σκόρδο δεν πήρα. Λάδι, πάρε σκόρδο. Αλάτι, πιπέρι. Πάρε σκόρδο, ρε. Από εκεί το σκόρδο. Και τι άλλο μου πες? Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο. Ζάχαρη μου πες. Ζάχαρη. Τι άλλο? Ρε φίλε. Πατάτες κι άλλες θες, ρε. Πάρε, ξέρω εγώ, πάρε τι τώρα. Να πάρε. Τι να πάρε. Εσύ πες δεύτερα. Δεύτερα. Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο είναι. Σκόρδο, πατάτα, λεμόνια. Πήρε λεμόνια, πάρε κι άλλα. Λεμόνια, ναι, άλλο. Πατάτα πήρε, ρε. Ναι, πήρε πατάτα, ρε. Μαχαρικά. Τι πήρε. Μαχαρικά. Πόπο, καλά να πα, λένε μέσα. Μπράβο. Έλα, τα πήραμε όλα. Μπράβο, μπράβο. Ρε, τα πήραμε όλα. Να δούμε τώρα, θα τσεκάρουμε, ρε παιδιά. Μην αγχώνεστε. Φάβα πήραμε. Λοιπόν, φάβα έχουμε. Γλυκιά κολοκύθα. Μία πήρε μόνο, ρε. Πόσε θε? Καλή θα είναι και μία. Ατομική μερίδα θα είναι. Ναι, ρε. Καρότα. Λοιπόν, καρότα πήραμε. Κρεμμύδια. Πήραμε. Κρεμμύδια πήραμε. Πήρες, ήταν δίπλα και οι γλυκοπατάτες. Φαγώθηκε με τις πατάτες 6 φορές το είπες. Πατάτες, ωραία για να δέχεις. Πατάτες πήρες. Πατάτες πήραμε. Πήρα και από τις δύο πήρα, τώρα τους βάλουμε ανάμεικτες. Τζίντζερ. Τζίντζερ. Ζάχαρη πήρες, έτσι. Ζάχαρη πήρα. Σκόρδο πήρες. Σκόρδο πήρα. Λεμόνια. Λεμόνι. Λεμόνια πήρα. Όλα τα χρώματα. Όλα τα χρώματα και πράσινα. Χυμό λεμόνι. Χυμό λεμόνι το φτιάχνω. Θα το στύψουμε από τα λεμόνια. Ναι. Εσύ το βάλες, αγόρι μου. Το υλικό. Ελαιόλαδο. Ναι. Αλάτι, πιπέρι. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι κάτι άλλο, ρε. Λάιμ, λάιμ, το ίδιο. Καλό είναι, ρε. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, λάδι, τα πήραμε όλα, ρε. Μόνο χυμό λεμόνι δεν πήραμε, δεν πειράζει, αφού τα λεμόνια. Τι γκρινιάζει, τα πήραμε όλα. Μπράβο, ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Μα ήρθαμε εμείς οι δύο καλοντημένες κουκλάρες. Περίμενε λίγο επεισόδιο και μου ήρθανε με το φανελάκι. Μα είναι δυνατό. Το πουκάμισό του με το παντελόνι δεν πηγαίνει. Έλα, Παναγιά μου, φτάσει. Φοράει μπλε τζιν με μαύρο τζιν. Πουκάμισο. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Πάρε εκεί πέρα καμιά κατσαρόλα. Πάρε κατσαρόλα πρώτα, ρε. Α, περίμενε. Ποια? Μία, ρε Στάθη, ξέρω εγώ, μία κατσαρόλα. Ή ένα τηγάνι. Εκεί, αυτή, φέρτη. Βάλτε εκεί, άναψε τα μάτια. Από τώρα δεν ανάψω. Όχι, κόψε πρώτα τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω. Τι πάρε να και το βραστήρα εκεί να βράζει. Ο περίμενε, ρε, μάστο, περίμενε όλα μαζί. Δεν νερό. Λοιπόν, θες να σου βάλω νερό. Βάλε, όχι, όχι, το βραστήρα. Δεν θέλω νερό εκεί. Θα σου πω τι θα κάνει, θα τα σουτάρει εκεί. Το βραστήρα. Πάρε το βραστήρα. Πάρε τον και βάλτε στην πρίζα, έχει εδώ πρίζα. Έχει εκεί πολύ πρίζο. Κούμπο το. Πόπο. Μισή ώρα μόνο. Λοιπόν, λέγε... Είναι αργός, είναι αργός. Ξέπλυνε και τη φάβα λίγο. Πώς ανοίγει αυτό, ρε. Αυτό το έχει φτιάξει πάλι. Μωρέ, κάθε μέρα το φτιάνω. Λέγε ρε, μια φορά, αλήθεια, ρε. Τι κόβω, για πες. Το έχω φτιάξει άλλη μια φορά, δύο. Τι κόβω, ρε. Ρε, τα κρεμμύδια κόψε, ρε, και τα καρότα, όλα, τα πάντα. Καθάρισέ τα, όχι με τη φλίδα μέσα, πεθάνει ο άνθρωπος. Στάθη! Στάθη, τι κάνεις εκεί! Καθάρισε εκεί για την καρδιά. Πόσα κρεμμύδια θες, όλα? Όχι, ρε, βάλε... Δύο. Βάλε δύο. Τα κορίτσια φωνάζουν. Τα κορίτσια φωνάζουν. Νίκο, τη συνταγή ποιος την έβγαλε, εσύ ο Στάθης? Ο Στάθης. Ο Στάθης. Στάθη, να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Όχι, όχι, κοίταξε με λίγο. Εδώ, άντε, ρε, εγώ, ψέματα σου κάνει. Να κόψει κανένα δάχτυλο. Όχι πολύ ψηλοκομμένα, Στάθη. Τι? Κοίτα, μην κόψει κανένα χέρι. Στάθη, είσαι αγενέστατο. Σου μιλάνε δύο κυρίες και δεν απαντάς. Δεν μας κοιτάς καν, Στάθη. Κοίταξε μας. Παιδιά μου, μη φωνά. Τι λένε? Εντάξει, καλά είναι, ρε. Δεν έχουμε χρόνο, ρε. 28 λεπτά ακόμα. Ρε, βάλε, και βάλε λίγο φάβα εκεί, ξέπλυνε λίγο φάβα, ρε. Πού, ρε? Όχι, ρε. Α. Όχι μέσα. Όχι εκεί. Πού? Κάπου έχει σουρωτήρι, ξέρω εγώ. Εκείνο εκεί το μικρό. Έχει σουρωτήρι εκεί, εκεί. Στα ράφια εδώ. Όχι με τις μεγάλες τρύπες, ρε. Εκείνο εκεί το μικρό. Από εκεί αυτό. Μπράβο. Ένα πάρε. Εντάξει, φτάνει, ρε. Ξέρω εγώ. 200 γραμμάρια θέλει. Είναι 200 αυτό. Ναι, και μετά πού τα βάζω, ρε. Ξέπλυνε τα και στα εκεί να στραγγίξουν και να σου πω. Όπω. Θα τα κάνουμε μαγικά. Έχει επικεντρωθεί στη συνταγή τώρα. Άντε, ρε, άστα εκεί. Για πες.
Καθάρισε τώρα εκεί πέρα κολιοκύθες και τέτοια. Καρότα. Καρότα, ναι. Να σου πω, κύριε Σφλίδες, από το κρεμμύδι μην τις βάλεις μέσα. Για πες, ρε Μάρκο. Τι να πω εδώ, Διονυσία, να του πω κάτι, να του μεταφέρω, τι θες να του πω του Στάθη. Να γυρίσει, να μας κοιτάξει. Να με αφήσετε να βγω. Τα καρότα πώς θα κόβω, μικρά, έτσι. Από εδώ. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να μαγειρέψει ο Στάθης τώρα, δεν μπορεί. Δεν πειράζει, είμαστε αυτό θα κάνουμε εμείς τώρα, αντιπερισπασμό. Να μπει το κορίτσι μέσα, τι λες. Άσε λίγο τώρα να κόψει εκεί πέρα, να μην κόψει κανένα χέρι μου. Όχι, όχι, δεν αφήνω coach. Ακόμα τα καρότα κόβει. Τελείωσα, ρε. Κόψε καμιά πατάτα. Λέγε. Έχεις μαγειρέψει. Μα έχεις διαλέξει τώρα συνταγή που έχουμε και καθάρι μαζί, φοβερό. Η γυναίκα έχεις μαγειρέψει ποτέ. Έχω μαγειρέψει, το έχουμε κάνει γι' αυτό. Και τι άλλο έχετε κάνει για γυναίκα στο νοσοκομείο. Όχι, πλάκα. Την πατάτα τι κόψουμε ό,τι θες, ρε. Σαν την παλιγέσαι την αυτή. Την παλιγέσαι την εγώ, όχι, απλά τα αφήνω όλα μετά πίσω, άστα να πάνε. Ωραία τις κόβει τις παντατούλες. Μαγειρεύει, παιδάκι μου. Ναι. Βέβαια. Μα είναι δυνατόν να με έχεις βάλει να καθαρίσω. Εμείς θέλουμε μισό ώρα το καθάρισμα. Το όχι όμως, με τα κυβάκια. Πολύ κυβάκια κάνεις, δεν χρειάζεται. Μα εσύ τι μου πες, τι να κάνω. Πάμε. Έλα, κολοκύθα τώρα θες. Ναι, καθάρισε. Δεν έχω ξαναπιάσει δύο πράγματα. Ωραία, κόφτη στη μέση. Τέσσερις. Ολόκληρο ξύλο, πας να χαλάσεις τον μπάγκο. Έλα, έχει και εδώ, έλα, μπορεί μου και εδώ. Πρόσεχε, τα δάχτυλά σου. Θα κοπείς, ρε. Ρε. Στάθη, να σε ρωτήσω κάτι. Πρώτη φορά βλέπεις κολοκύθα. Τα κορίτσια ρωτάνε κάτι. Πάση κολοκύθα, ρε, για μετά τώρα. Ρε, τέσσε την κολοκύθα. Άντε, βάλε μπροστά, ρε, δεν θα προλάβουμε. Τι να κάνω τώρα. Ρε, λάδι, λάδι, άναψε το μάτι. Το μάτι, ρε. Το μάτι, Στάθη μου, ξέρεις τι είναι το μάτι. Όπου χάσαμε. Ξέρετε, τα ξεπατιάζεται. Εγώ πολύ καλά. Μπα. Γιατί. Γιατί τώρα με βολεύει. Εντάξει, κόψε και το σκόρδο. Βάλε και ένα σκορδάκι έτσι μέσα να παίξεις μπάλα. Ένα. Όχι ολόκληρο, ρε. Στάθη, γενικά το κάνεις αυτό όταν είσαι κεντρωμένος σε κάτι. Βάλε, μόνο, δεν δίνει σημασία στις γυναίκες, όποια είναι αυτές. Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνω βάση σε κάτι δεν βλέπω τίποτα. Μόνο στην κόρη σου, ε. Τσάκαλε. Καλά, εκεί πέρα το συζητάμε. Άστο, κάνε την ολοκύθα μέχρι να γίνει το λάδι. Το νεράκι το θες εδώ ή όχι. Μετά το θέλω. Αλλά πολύ εργαλείο είναι έτσι, όλα μαζί τα κάνει, ε. Δεν κάνει. Δεν το έχει, λες. Δεν το έχει, δεν το έχει. Πιο μεγάλα τα κομμάτια. Αυτά πρέπει και να τα βράσουμε. Και θα προλάβουμε. Όχι. Έλα, σοτάρισέ τα όλα τώρα. Κόψε και το άλλο, πέτα όλο το ξύλο όπως είναι μέσα. Όλα αυτά σοτάρισμα. Ναι, ναι. Χωρίς το ξύλο. Ρε μπριάμ κάνουμε. Είτε... Άντε ρε πέτα τα μέσα. Όπω καήγαμε. Δεν θα φάτε μία σούπα βελουτέ. Δεν θα φάτε. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Σίγουρα. Αλλά να πέσει μέσα. Ό,τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Πανδεσία χρωμάτων. Μπράβο, μπράβο. Άρε Στάθη. Είδες τι καλός είμαι. Τέλειος. Σκόρδο έχεις βάλει, κύριε. Σκόρδο. Ναι. Άλλο. Όχι, αλλά να πέσουν μέσα, Στάθη, όχι έξω, ρε. Να σου πω τώρα την αλήθεια. Εγώ το βλέπω αυτό πιο πολύ φασολάδα μου θυμίζει, να ξέρεις. Ανακάτεψε τα λίγο, κύριε. Λίγο κουτάλα, ρε. Θα τα βάζουμε χωρίς νερό. Θα τα βάλουμε μετά, κάτσε να σου πει. Α, στην αρχή. Βάλε... Όχι, μην βάλει τώρα νερό, ρε. Να ανάψει, ρε. Να ζεσταθεί, ρε. Τόση ώρα δεν το έχει ανάψει. Όχι. Ρε, αγάπη μου, πες εμένα να το ανάψω. Στα δικά μας, λοιπόν. Για πες τι θα κάνουμε. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχει κάτι φλούδες. Άστες τώρα. Τι άστες, ρε, κάτι φλούδες εκεί εδώ πέρα. Δεν προλαβαίνεις τώρα. Πέτα λίγο τώρα τη φάβα μέσα, ρε, και νερό. Τη φάβα πάρε πρώτα. Πω. Τη φάβα θα γίνει ένα με τα λαχανικά. Ναι, ανακάτεψε τι. Ανακάτεψε λίγο, ρε, και ρίξε και νερό. Κάτσε, δεν έχει ζεστάρα ακόμα το νερό, περίμενα. Ακόμα. Στα 15 λεπτά μπορεί να μπει μέσα να βοηθήσει. Τι να μπω, άμα μπω και στα 15 λεπτά. Όχι, μην μπει, θα μου τα κάνει χειρότερα. Θα ζεστάθηκε το νερό, ρε. Τώρα σε μισό λεπτό. Πάλι καλά που σου είπα να σου πει. Θε να καραμελώσω καστανά. Να φέρω. Θα το κάνει μετά, ρε. Κάνε ανακάτεψε και να κολλήσει. Πρόσεξε τώρα. Όχι, να προσέξω. Έχω εντυπωσιαστεί, ξέρει γιατί. Όχι από την καθαριότητα στην κουζίνα. Εντάξει, αυτό. Αλλά από το πόσο τυπικό ήταν στο κόψιμο. Κυβάκια όπως αρέσει. Κυβάκια όπως πρέπει. Άντε, ρε, ρίξε το νερό. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχω μια ένσταση για τη φάβα, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Πόσο θα προλάβει. Αλλά θα σου πω κάτι για την κολοκύθα. Η κολοκύθα είναι εξαιρετικό υλικό. Οι Ρωμαίοι τη βράζανε, την πιέζανε και τη σερβίρανε με κίμινο σαν να είναι ένα πουρέ σπιχτό. Ήταν όμως το πιάτο του φτωχού. Αργότερα στο μεσαίωνα έγινε κάτι εξαιρετικό και οι μάγειρες οι μεγάλοι φτιάχνανε κάτι πιο εξειζητημένο. Άρα ανέβηκε και επίπεδο. Εδώ βλέπω ότι τα πάμε καλά. Κρατήσαμε το επίπεδο αυτό τη κολοκύθα. Ναι, αλλά θα δω γιατί λείπουν τα κάστανα. Yeah. Και το πιο σημαντικό απ' όλα. Πάντα μέχρι τη μέση θα πάνε όλοι καλά. Από εκεί και πέρα γίνεται ο χαμός. Λοιπόν. Όταν πιέζει ο χρόνος. Πάντως κάτι γίνεται. Κανόνισε συνέχεια βρώμικο πάγκο,
Να σου πω κάτι, θες να κάνω και την καθαρίστρια και τη μαγείρισα όλα. Όλα. Θα προσπαθήσω. Με την αγροτιά ασχολείσαι ακόμα? Ναι, το τρέχουμε και εκεί. Ο μπαμπάς, ο μαμά κυρίως, ναι. Και εσύ βοηθάς. Ναι. Το αδερφό σου. Όπου χρειαστεί. Φέτος δεν έχω πατήσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Με το γιατί κάνετε και κρασί. Όχι, επιτρέπεται. Δεν έχεις πατήσει τα φιλιά. Δεν έχω πατήσει στο χτύμα. Α, νόμιζα στα φιλιά. Να γίνει μύθος. Κάνουμε βερίγωγα, κάνουμε σουλτανίνα. Τα πας όλα, ε. Αφίδα, κορινθιακή σουλτανίνα. Βάλε και λίγο ζάχαρη, ρε. Απλά έχουμε μεγάλο θέμα κάτω, δεν υπάρχει νερό. Καθόλου. Ναι. Με τα χτύματα, γι' αυτό είναι μεγάλο θέμα. Θέλει αρκετή ζάχαρη, παιδί, να ξέρεις. Παιδί μου, μπορείς να σταματήσεις. Σε μορτί, γλυκό θα του λέω να το κάνει. Τι να σταματήσεις. Εντάξει, πες το. Αλλά είναι... Όπα, όχι! Άσα στην άκρη, βγάζεις. Τάκ τον προλάβες. Γιατί, ρε. Αυτό σχεδιάζει ο Στάλης, κάνει δικά του πράγματα. Γιατί, ρε, δεν σ' αρέσει. Είναι καλό. Άμα θες, μπορείς να μπεις έτσι. Όχι, μωρέ, εντάξει. Όποτε θες. Εγώ πάω λίγο στα κορίτσια γιατί μπορώ. Εγώ πάω όπου θέλω. Φάνακας να δεν μ' σκοτώνω. Γιατί δεν μας αφήνατε να βγούμε έξω? Γιατί δεν κάνει να μπείτε στην κουζίνα πριν μαγειρέψετε? Γιατί? Δεύτερον, εσείς έχετε έρθει εδώ με τακτική να αποσυντονίσετε την ομάδα την αντίπαλη για να χάσει. Ναι. Ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Α. Βάλε ρε, σαν καραμελώνεις τέτοιο. Εντάξει, φαίνει. Ωπα ρε. Καραμέλισα κάνουμε. Ωραίο, ε. Άστο σου λέω. Τι έφτιαξες ρε παίχτη. Άστο σου. Τι έφτιαξες ρε. Εμείς έχουμε μάθει στο My Style Rocks να μην δίνουμε καμία σημασία. Εσύ σχολιάζεις. Καλά. Έτσι. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ. Δεν μπορεί αφού το παιχνίδι έτσι είναι. Δεν σχολιάζει. Κάνει την παρουσιάστρια, τον κριτή, την παίκτρια, όλα μαζί. Βαθμολογείται, βαθμολογεί. Όχι μόνο. Είναι αυστηρή. Με το που ξεκινήσει να μιλάει, δεν σταματάει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καθόλου αυστηρή. Η Διονυσία είναι πιο αυστηρή. Η Διονυσία είναι πιο αυστηρή από μένα. Εγώ δεν είμαι αυστηρή. Να κερδίσουμε εντυπώσεις από την τάξη, να ξέρεις. Ναι, καλά θα κάνεις, γι' αυτό σου είπα μάζεψε. Ναι. Άμα θες, επέστρεψε και εκείνα εκεί πίσω, δεν θέλουμε τίποτα. Εντάξει, μην σκουπίζω κιόλας. Μην τρελαθούμε. Θα μας καταλάβουνε. Έχουμε τσακωθεί και με τους κριτές. Ναι, κάθε μέρα τσακωνόμαστε. Έχουμε φύγει από τα πλατό και... Να, εγώ με τον κύριο Κουδουνάρη δεν έφυγα, εγώ και ο κύριος Κουδουνάρης. Ήρθα από πίσω και φύγαμε μαζί. Συναντηθήκαμε και φύγαμε. Έχεις υποβάλει στα κλάματα? Ποια φορά? Μία φορά που είδα. Συνέχεια κλαίει. Ήτανε που... Σχεδόν, τώρα δεν σταματήσει. Έχω κόψει τώρα τελευταία. Απλά που έφυγες από το πλατό. Από το πλατό ποια φορά? Εντάξει, τη φορά που είδα εγώ. Όχι, νομίζω μία φορά. Κάνω και άλλες δουλειές, δεν βλέπω μόνο My Style Rocks. Μα είναι δυνατόν, νόμιζα ότι είστε φανατικός. Είμαι, μ' αρέσει το παιχνίδι γιατί έχει πολύ ωραίες γυναίκες, έχει πολύ ωραία αντισύματα. Κάθομαι και τα βλέπω κι εγώ και... Η σύζυγος. Η σύζυγος εννοείται. Παίρνει ιδέες. Εννοείται, εννοείται. Άντε. Είναι μες στη μόδα, της αρέσει η μόδα, την ακολουθεί. Όχι χοντρά, το λεπτό, από εκεί, από την άλλη. Αυτό. Όχι, αυτό είναι για κατώτο, θα φτιάξουμε λάχανο κατώτο, όχι. Από εκεί το μικρό αυτό. Αυτό. Όχι. Ποιο. Εκεί που έχεις το δάχτυλό σου, ρε. Αυτό. Μπράβο. Αυτό, να είσαι με εμένα ήσυχο. Έλα, μεγάλε, τι έγινε. Έλα, Ρόκι. Λοιπόν, ο Μάρκος σταλώνε. Με έχει τρελάνει. Επειδή εδώ είναι το δύσκολο μέρος της συνταγής, νομίζω πρέπει να μπεις μέσα, χωρίς τον μπάζερ, να το πάρεις πάνω σου και να μου κάνει μια μικρή προπόνηση ο Στάθης. Το θέλουν αυτό τα κορίτσια. Το θέλουμε εμείς. Εντάξει. Εντάξει. Φτάνει αυτό, ρε. Το ίδιο είναι. Όχι, εγώ φτάνει. Αυτό έπρεπε να το κάνω εγώ. Στο δώσει εμάς και αυτό να έπρεπε έτσι. Να το κάνω εγώ, συγγνώμη πάρα πολύ. Αφού κι εγώ παίζω box. Εγώ θα το δοκιμάσω δηλαδή αυτό. Γάδια για τον κύριο Στάθη, παρακαλώ. Τον προπονητή μου. Α, και τέτοιο. Βέβαια. Θα φάμε ξύλο εδώ. Λοιπόν, σε βλέπω σε δαιμονιώδη φόρμα σε βλέπω. Δεν φαντάζεσαι τι φόρμα είμαι. Πάμε να σας δούμε λίγο. Και πες μου τι κάνω τώρα. Χτύπα εδώ. Όπως να είναι. Ναι, δεν έχει... Εδώ. Στήσου. Κράτω τον εδώ. Κράτω τον έτσι εδώ. Ναι. Ωραία. Πρώτη το πρόσωπο σου. Μη σου φύγει. Όχι, όχι. Και εκεί στήνεις εδώ, κοίτα. Δώσε έτσι μέσα. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Για δώσε. Όχι σε κίνηση, σταθερός, για το μέλλον. Έτσι, μπράβο. Δώσε και κροσέ. Το γρήγορο πώς το κάνετε. Κροσέ, ε. Το γρήγορο. Κροσέ, δώσε κροσέ. Α, κροσέ είναι από εδώ. Κάτω από εκεί.
Α, μπράβο. Α, μπράβο. Εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ, και τώρα πάμε διπλό, κοίτα κάνε. Κάτσε, δε, προπονούμε. Θέλει να γίνει παρουσιαστής, πρόσεξε, μη σε φάει. Εδώ, ένα, εδώ σε αριστερό. Πουμ, και δείξε από πάνω. Αριστερό, 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 ναι. Αυτός είσαι. Έλα, αριστερό. Αλλά μην έρχεσαι σε μένα. Αυτός είσαι, μπράβο. Μπράβο, αυτός είσαι. Να σου πω, ξέρω ότι παίζει και η Αμάντα box, ε. Παίζει. Παίζει box. Παίζει λίγο η Αμάντα. Για έλα εδώ. Για έλα εδώ. Έλα εδώ. Εγώ να μην έρθω. Το ξέρει ότι παίζω box. Α, ναι, κάνει box, ναι. Να έρθει και η προπονήτρια Διονυσία. Έλα. Πού είναι τα μπαντάζ. Δεν λοιπόν, έχουν μπαντάζ. Θα προπονήσουμε τα κορίτσια, έλα. Έλα. Για δείξε εσύ στη Διονυσία. Για να μου δείξει εμένα, πάμε. Έχω δει πολλά χρόνια. Ρε Μάρκο, πιάσε ένα πιπέρι. Στάθη, τι γίνεσαι μέσα. Ναι, εγώ πάω μέσα. Να μαγειρέψεις. Πιάσε ένα πιπέρι, ρε Σκόντι, ρε. Τρία λεπτά το κάνουμε, πότε είμαστε εκεί. Πάμε, για να δω, για να δω. Τα πόδια, ρε Στάθη. Έλα, βοήθα, ρε Στάθη. Βοήθα, Στάθη. Πήγαινε σε εποχή Αμάντα. Η Διονυσία από εδώ, ο προπονητής και εγώ, λοιπόν, εδώ με τον δείξεις. Νίκο. Δείξε τα πόδια, είναι σε καλή θέση. Πάμε. Και με αυτά τα... Α, μπράβο. Λοιπόν, έλα. Εσύ τα ξέρεις, τι με ρωτάς. Γεια σου εδώ. Γεια σου εδώ. Δημήτρη Καμάρωσέ με. Νάτι. Ωπ, Νάτι Αμάντες, πληρή. Φτάνει. Έλα, για πάμε τώρα στη Διονυσία. Λοιπόν. Για πάμε. Έλα, Διονυσία, δώσε. Μπράβο! Και ο καθένας μου το τακούνι! Και κροσέ, 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 κροσέ! Μπράβο! Λοιπόν, πολύ δυνατά τα κορίτσια. Ωραία, φτάνει με προπονητή Στάθη. Έχουμε δύο λεπτά, πρέπει να μπεις μέσα. Τι δύο λεπτά. Ναι, τα κορίτσια στο παρατηρητήριο, γρήγορα, ο Στάθης στη θέση του. Σκοτώνει, ρε. Άστο. Νίκο, βγες έξω τώρα. Αφού επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Να σου πω. Εντάξει, φτάνει, ρε. Έγινε. Να σου πω, αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει, ρε. Έχω βάλει λίγο νερό εκεί. Ε? Έλα, ρίξε λίγο το... Αυτό ρίχτω σιγά-σιγά μετά, άμα δεν γίνεται η σούπα βελτιστέ. Έχεις βάλει νερό, ρε. Έχω βάλει, βράζει. Νομίζω το έχω ανοίξει. Να το ρίξω. Όχι ακόμα. Πάρε τον μπίμερ. Τσακαλέ, τον μπίμερ. Πεινώ. Κι εγώ, παιδιά, πρέπει να τη δοκιμάσουμε τη σούπα. Θα είμαστε αντικειμενικές, όμως. Πάντο έτσι, ρε. Αυτό είναι φασολάδα με κάστανο, να ξέρεις. Πολύ ωραία θα είναι. Θα το σώσει το κάστανο. Εμένα επειδή σας κάναμε προπόνηση, δίνουμε άλλα 20 δεύτερα μόνο. 20. Δεν προλαβαίνουν, έτσι κι αλλιώς. Δεν προλαβαίνουν, εγώ σου το λέω. Δεν καταλαβαίνω. Α, δεν παίζουνε. Βγάζει και μούλτι. Τι εννοεί. Όχι, 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 όχι. Φεύγω. Θα φύγεις εσύ από εδώ τώρα. Είμαστε σε άλλο σοου. Ωραία. Άσε να συνεχίσει ο Στάθης. Γεια σε εξωσύ, Στάθη. Έβγα. Σερβίρεις. Δύο πιάτα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ψιλοκαλή είναι, μωρέ. Φτάνει για δύο πιάτα. Πού πάω τώρα, τα βάζω έτσι από ναι, πάνω. Από πάνω, βάλει και λίγο λάδι από πάνω. Έτσι, βάλε φαντασία τώρα. Δεν θέλει και πολύ φαντασία. Θέλει φαντασία. Βάλε λίγο κάστανο από πάνω, ρε. Τι ψυχή έχει, ρε. Θα δοκιμάσουμε κι εμείς από αυτό το πράγμα. Γιατί να μην δοκιμάσουμε. Εγώ δοκίμασα το κάστανο. Μου το σχολείο. Τώρα με την πείνα μου τα τρώω όλα. Και αυτό φαντάσου. Κι εγώ τα τρώω όλα τώρα. Βάλε και λίγο ξύσμα έτσι από πάνω. Πιάστε με το. Λοιπόν. Τσίμα, τσίμα προλάβαμε. Τα δύο πιάτα εδώ πάνω. Και δεν μπήκα και μέσα, ε. Πού να μπαίνεις κιόλας. Μπράβο ρε Στάθη. Άρεσε που το καθαρίζει και πάλι χάλια είναι. Πάλι χάλια, τι πράγμα είναι αυτό. Ποιο από τα δύο θέλετε. Αυτό στα κορίτσια. Το από εδώ. Το από εδώ, ωραία. Αυτό στα κορίτσια. Όπου είσαι τζέντλε μα ρε φίλε. Εντάξει, ό,τι θέλουνε. Λοιπόν. Τι άλλο, το καθαρίζω και γεννάει συνέχεια αυτό. Δοκιμάσετε πρώτοι και μετά θα σας αυτό, το πας στα κορίτσια. Εσείς θα φάτε. Όχι, μην τα βάζεις εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι θα φάτε. Πόν στα κορίτσια. Ναι, ναι. Έτσι όπως είναι.